Στις 16 Μαρτίου 1935, μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους διπλωμάτες και τους πολιτικούς των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. Στη Γερμανία δημοσιεύεται ο νόμος με τον οποίο επαναφέρεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και προβλέπεται η συγκρότηση στρατού 36 μεραρχιών. Το μέτρο αυτό ουσιαστικά καταργεί τη συνθήκη των Βερσαλιών, που εξακολουθούσε να αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής ισορροπίας. Η Αγγλία, που αντιμετωπίζει διαλλακτικά τον Χίτλερ, και η Γαλλία, που επιμένει να τηρηθεί αυστηρά η συνθήκη των Βερσαλιών, εμφανίζονται διχασμένες μπροστά στο γερμανικό εθνικιασμό. Αντίθετα στη Γερμανία, οι επιφυλάξεις που διατηρούσαν ακόμη απέναντι στο Χίτλερ πολύ παραδοσιακοί αξιωματικοί, παραχώρησαν τη θέση τους στον ενθουσιασμό και την απεριόριστη εμπιστοσύνη προς εκείνον που λύτρωνε το στρατό από τα επέσχυντα δεσμά των Βερσαλιών. Με τον ενθουσιασμό των χιλιάδων νέων πληρωτών και τα αλλεπάλληλα γυμνάσια, η Γερμανία ξαναβρίσκει την πίστη της στις αξίες του στρατού και του πολέμου. 2 μήνες αργότερα, η γερμανική οικονομία τίθεται επισήμως στην υπηρεσία του επανεξοπλισμού. Οι ιταλικές βλέψεις στη Βόρεια Αφρική ήταν από χρόνια γνωστές. Ο Μουσολίνι, που θεωρεί την χώρα του αδικημένη στη μοιρασιά των αποικιών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν κρύβει τις προθέσεις του για στρατιωτική επέμβαση. Η Αιθιοπία, ένα από τα λίγα αφρικανικά κράτη που είχαν γλιτώσει τον αποικιακό έλεγχο από τις μεγάλες δυνάμεις, είναι ο στόχος του. Χώρα οικονομικά καθυστερημένη και υπό την απόλυτη εξουσία των τοπικών φυλάρχων και του αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελασιέ, η Αιθιοπία στηρίζει τις ελπίδες της όχι τόσο στην αναμφισβήτητη γενναιότητα των στρατιωτών της, όσο στην υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και ιδιαίτερα της Βρετανίας, που ενδιαφέρεται άμεσα για την περιοχή. Οι ιταλικές απειλές, που εντείνονται ανησυχητικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1935, συνοδεύονται τώρα από κατηγορίες ότι η Αιθιοπία προκαλεί επεισόδια και παραβιάζει τα σύνορα των γειτονικών αποικιών Ερυθρέας και Σομαλίας. Ο Μουσολίνι στους λόγους του δεν πάβει να διακηρύσει την αναγκαιότητα σοφρονισμού και εκπολιτισμού των υπανάπτυκτων Αφρικανών. Η ανικανότητα της κοινωνίας των εθνών να προστατεύσει αποτελεσματικά τα μέλη της, ακόμη και μπροστά σε μια τέτοια κατάφορη παραβίωση των διεθνών κανόνων, αποτελεί το πράσινο φως για να αρχίσει αυτή η εκπολιτιστική εκστρατεία. Τον Οκτώβριο η Ιταλία κηρύσσει επιστράτευση. Το κλίμα του ενθουσιασμού είναι τέτοιο που οι Ιταλίδες θυσιάζουν ό,τι πολυτιμότερο έχουν στο βωμό του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι βέρες τους γίνονται χρήμα για την ενίσχυση της πολεμικής προσπάθειας των συζύγων τους, που ξεκινούν με τη βεβαιότητα ότι το αργότερο σε λίγες εβδομάδες θα βρίσκονται πίσω στα σπίτια τους. Το φθινόπωρο του 1936 οι εθνικιστές σημειώνουν σημαντικές επιτυχίες στα πεδία των μαχών, με αποκορύφωμα την κατάληψη του Σαν Σεμπαστιάν στη χώρα των Βάσκων. Η πολιορκία του Αλκαζάρ το Σεπτέμβριο παίρνει συμβολικό χαρακτήρα και για τους δύο αντιπάλους. Έτσι, ο Φράνκο αποφασίζει να θυσιάσει την προγραμματισμένη επίθεση εναντίον της Μαδρίτης για να συνδράμει τους πολιορκημένους εθνικιστές που αμήνονται αποτελεσματικά στο κάστρο. Η πολιορκία λύνεται τελικά με τη βοήθεια μαροκινών στρατευμάτων και ο Φράνκο μπαίνει στις 26 Σεπτεμβρίου θριαμβευτή στο Τολέδο. Η σύγκρουση μεταξύ των δύο αντιπάλων γενικεύεται και θυμίζει κανονικό πόλεμο μάλλον παρά εμφύλια διαμάχη. Κάθε αντίπαλος αναζητά τους δικούς του συμμάχους,
και οργανώνει τη δική του προπαγάνδα στο εξωτερικό. Η ιταλική και γερμανική βοήθεια προς τον Φράνκο, αν και ανεπίσημη, παίζει ήδη αποφασιστικό ρόλο στις πολεμικές συγκρούσεις. Οι Ιταλοί και Γερμανοί πιλότοι εξασφαλίζουν στους εθνικιστές την υπεροχή στον αέρα, ενώ άφθονη είναι και η βοήθεια σε πολεμικό υλικό. Την ίδια στιγμή, η Δημοκρατική Ισπανία αναζητά στρατιωτική βοήθεια από τις δυτικές χώρες. Ύστερα από κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις, κυρίως από την πλευρά της Γαλλίας, όπου κυβερνά το λαϊκό μέτωπο, οι δυτικές χώρες εμφανίζονται διστακτικές μπροστά στο φόβο μήπως γενικευθεί η σύραξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία προσπαθούν μάλλον να δεσμεύσουν την Ιταλία και την Γερμανία σε μια συμφωνία μη αναμίξεως, παρά να βοηθήσουν άμεσα τη δημοκρατική ισπανική κυβέρνηση. Ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι όμως βοηθούν με όλα τα μέσα και κυρίως με τη μεταφορά μαροκινών στρατευμάτων στο έδαφος της Μητροπολιτικής Ισπανίας. Στη στρατιά της Αφρικής οφείλονται και οι επιτυχίες των εθνικιστών, μια και τα στρατεύματα αυτά είναι τα καλύτερα οπλισμένα και εκπαιδευμένα σε όλη την Ισπανία. Από την 1η Οκτωβρίου, οι εθνικιστές έχουν δική τους κυβέρνηση, δική τους πρωτεύουσα, τον Μπούργκος, δική τους σημαία και έναν αρχηγό, τον Φράνκο. Μια κοινή πορεία των δύο ηγετών του άξονα διαγράφεται κάτω από το φως των άριστα σκηνοθετημένων συναντήσεων. Ένα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 1937, είχε υπογραφεί η Ιταλο-Βρετανική Συμφωνία Κυρίων με σκοπό να εμποδιστεί κατά το δυνατόν η προσέγγιση Μουσολίνη και Χίτλερ. Και ενώ η αιθιοπική περιπέτεια είχε διαλύσει το παλαιό μέτωπο Βρετανίας-Γαλλίας-Ιταλίας, η συμφωνία αποκαθιστούσε μια γενικότερη συνεννόηση. Αλλά ο πόλεμος της Ισπανίας διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στη Γαλλία-Βρετανία από τη μια μεριά και στη Γερμανία-Ιταλία από την άλλη. Το ταξίδι του Ντούτσε στη Γερμανία αποτέλεσε το θεαματικότερο γεγονός του 1937. Στο Μόναχο, η εγκαρδιότητα που δημιουργήθηκε μεταξύ των δύο ηγετών αφήνει πολύ πίσω την ένταση του παρελθόντος. Ο άξονας, άσχετο αν είναι χρήσιμος για την ειρήνη ή αν ωφελεί περισσότερο τον έναν από τους δύο εταίρους, αποτελεί σήμερα πραγματικότητα. Οι συναντήσεις των δύο ηγετών διαδέχονται η μία την άλλη και δύσκολα μπορεί κανείς να διακρίνει ποιο είναι κάθε φορά το τιμόμενο πρόσωπο, ο ηγέτης της χώρας ή ο επισκέπτης. Ο Μουσολίνι πάντως μοιάζει να αποδέχεται την ανωτερότητα του συμμάχου του και να λέει «Είδε ο άνθρωπος». Αν το 1935 υπήρξε αποφασιστικό με τη ρήξη των Ιταλο-Βρετανικών σχέσεων, το 1938 είναι ένα έτος κρίσιμο. Θα δείξει αν η δραματική δοκιμασία της ανθρωπότητας θα τερματιστεί ή αν θα ξεσπάσει ασυγκράτητη η καταιγίδα. Το ματζουριανό επεισόδιο σήμανε την έναρξη μιας επεκτατικής πολιτικής της Ιαπωνίας που διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στον Ειρηνικό. Η κατάληψη της Μαντζουρίας ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1933 και έφερε τα Ιαπωνικά στρατεύματα σε απόσταση βολής από τα Σοβιετικά σύνορα. Στην αρχή η κοινωνία των εθνών θεώρησε ότι δεν απειλούνται δυτικά συμφέροντα και αρκέστηκε σε ορισμένες συστάσεις. Αλλά η διαρκής επιθετικότητα των Ιαπώνων ανάγκασε τελικά το διεθνή οργανισμό να καταδικάσει την επίθεση και έδωσε την ευκαιρία στους Ιάπωνες να εγκαταλείψουν οριστικά τη Γενέβη. Η κυριαρχία ενός μιλιταριστικού πνεύματος στην Ιαπωνία, που ενδιαφερόταν περισσότερο για την έντονη αντισοβιετική θέση του Χίτλερ παρά για τη σύσφιξη σχέσεων με τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, είναι γεγονός. Για τον Ιαπωνικό στρατό, η Σοβιετική Ένωση αποτελούσε διπλό κίνδυνο. Ήταν ταυτόχρονα ιδεολογική και στρατιωτική απειλή. Το σύμφωνο Ιαπωνίας-Γερμανίας, αν και υπογράφεται στις 25 Νοεμβρίου του 1936, απάντηση στο 7ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς,
ουσιαστικά επισφραγίζει τον Ιαπωνικό επεκτατισμό και κατοχυρώνει τους Ιάπωνες σε περίπτωση πολέμου με την Κίνα. Η Ιαπωνία μετατρέπεται έτσι σε κυρίαρχη δύναμη της περιοχής και απειλεί όχι μόνο τους γείτονές της, αλλά και τις μακρινές Ηνωμένες Πολιτείες. Η προσάρτηση της Αυστρίας παρά την αποτυχημένη απόπειρα του 1934 παρέμενε πρωταρχικός στόχος της εξωτερικής πολιτικής του Χίτλερ. Ο Αυστριακός καγκελάριος Σούσνιγκ ήταν ανήμπορος και μόνος. Ακόμη και ο Μουσολίνι είχε πάψει να ενδιαφέρεται για την Αυστριακή ανεξαρτησία. Στις αρχές του 1938 η Αυστρία έχει γίνει δορυφόρος της Γερμανίας και τώρα προσαρμόζεται στη δυναμική κατάληψη της εξουσίας από τους Ναζιστές. Στις 14 Μαρτίου ο Χίτλερ, επικεφαλής των γερμανικών στρατευμάτων, περνά τα αυστριακά σύνορα και φτάνει στη Βιέννη, όπου κηρύσσει την Ένωση. Η Αυστρία εξαφανίζεται από το χάρτη. Στο Μουσολίνι στέλνει το ακόλουθο τηλεγράφημα: «Ντούτσε, δεν θα λησμονήσω ποτέ τι σου οφείλω». Το καλοκαίρι του 1938 το νεοσύστατο κράτος της Τσεχοσλοβακίας απολαμβάνει μια σχετική ασφάλεια που του προσφέρουν με ειδικές συνθήκες η Γαλλία και η Σοβιετική Ένωση. Το κέντρο της χώρας, το οποίο κατέχουν Τσέχοι και Σλοβάκοι, περιβάλλεται από ένα είδος δακτυλίου όπου κατοικούν διάφορες μειονότητες. Η νεαρή δημοκρατία, δημιούργημα της συνθήκης των Βερσαλιών, επιμένει να αποτελεί παράδειγμα συγκατοικήσεως. Ωστόσο, άκρως επικίνδυνοι γερμανόφωνοι Σουδίτες κατέχουν την περιοχή κατά μήκος των συνόρων με το Τρίτο Ράιχ. Το αίτημά τους για αυτονομία απειλεί το κράτος με κατάρρευση. Οι κοινές προσπάθειες του Χίνλαϊν, αρχηγού του κόμματος των Σουδητών, και του Χίτλερ, κάνουν φανερό πως το αίτημα της αυτονομίας ισοδυναμεί με άνοιγμα των συνόρων για να περάσει ο γερμανικός στρατός. Οι Σουδίτες έχουν αποδεχτεί το ρόλο του δούριου ύπου, ώστε να υλοποιηθούν οι γερμανικές βλέψεις στην Τσεχοσλοβακία. Η μετακίνηση γερμανικών στρατευμάτων προς τα σύνορα ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Από τον Νοέμβριο του 1937 ο Χίτλερ είχε ζητήσει από το Γενικό του Επιτελείο να εκπονηθούν σχέδια που θα οδηγούσαν στην κατάλυση αυτού του τέρατος των Βερσαλιών, όπως αποκαλούσε την Τσεχοσλοβακία. Στην Πράγα κηρύσσεται γενική επιστράτευση. Η στεναρή στάση με την οποία απαντά στις γερμανικές διεκδικήσεις η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας προκαλεί έντονο εκνευρισμό στο Χίτλερ. Η επιχείρηση κατευνασμού του Χίτλερ αρχίζει σήμερα με πρωταγωνιστή τον ευγενή gentleman της Μεγάλης Βρετανίας, Νέβιλ Τσάμπερλεν. Η βρετανική κυβέρνηση αναλαμβάνει να παίξει ρόλο διαιτητού ανάμεσα στο Βερολίνο και την Πράγα για να περισσώσει, όπως δηλώνει, την ειρήνη. Ο Χίτλερ όμως ζητάει για τους Σουδίτες όχι αυτονομία, αλλά αυτοδιάθεση και το αίτημά του ισοδυναμεί με πόλεμο. Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός φτάνει στο Μπέρντεσγκάντεν, έτοιμος να συγκατανεύσει στις απαιτήσεις του Χίτλερ. Το επιχείρημα ήταν απλό. Η Τσεχοσλοβακία είναι πρόσφατο τεχνητό κατασκεύασμα που δεν δικαιούται να θέσει υπό αμφισβήτηση την ειρήνη. Ο Τσάμπερλεν, εν ονόματι της ειρήνης, αναλαμβάνει να παίξει με χάρη τον άχαρο ρόλο του μεσάζοντα. Μαζί με τον Γάλλο Πρωθυπουργό Νταλαντιέ, θεωρούν δεδομένο ότι η κυβέρνηση της Πράγας οφείλει να υποχωρήσει. Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που οργανώνονται από Τσεχοσλοβάκους στο Παρίσι και στο Λονδίνο δεν μεταβάλλουν την κατάσταση. Η Τσεχοσλοβακία εγκαταλείπεται στις αξιώσεις του Χίτλερ.
Στις 21 Σεπτεμβρίου 1938 ο Τσάμπερλεν ξεκινά για νέα συνάντηση με τον Χίτλερ. Παρόλη την κούραση από τα αλλεπάλληλα ταξίδια, είναι χαρούμενος γιατί μεταφέρει την υποχώρηση της Πράγας και σίγουρος γιατί εμπιστεύεται τον συνομιλητή του. Δεν αμφιβάλλει ότι η πολιτική του κατευνασμού που ακολουθεί θα θριαμβεύσει. Στο λόφο των θεών πάνω στο Ρήνο, ο Χίτλερ επιφυλάσσει μια έκπληξη στον Τσάμπερλεν. Απαιτεί να γίνει αμέσως η εκχώρηση των εδαφών της Τσεχοσλοβακίας μαζί με τις οχυρωματικές εγκαταστάσεις, τα σιδηροδρομικά υλικά και όλες τις βιομηχανικές μονάδες. Το βρετανικό φλέγμα πάει περίπατο. Ο Τσάμπερλεν γίνεται επιτέλους έξω φρενών και διακόπτει κάθε συζήτηση με τον Χίτλερ. Πόλεμος ή ειρήνη. Στην προσπάθειά τους να εξορκίσουν το κακό, όλοι προετοιμάζονται. Ο κατευνασμός δεν είναι μόνο πολιτική, αποτελεί την ελπίδα κάθε Ευρωπαίου πολίτη που δεν είναι δυνατόν να ξεχάσει τις πληγές του Μεγάλου Πολέμου. Κάποια λύση θα βρεθεί και εν ανάγκη, προκειμένου να σωθεί η ειρήνη, μπορεί επιτέλους να θυσιαστεί μια χώρα. Και ενώ όλος ο λαός στην Τσεχοσλοβακία βρίσκεται στα όπλα, ο Τσάμπερλεν και ο Νταλαντιέ κηρύσουν μερική επιστράτευση και θέτουν τις δυνάμεις τους σε επιφυλακή. Τα μέτρα αυτά προξενούν εντύπωση στο Βερολίνο, όπου και ο Μουσολίνι ασκεί κάποια πίεση να αποφευχθεί ο πόλεμος. Στις 29 Σεπτεμβρίου, με πρόταση του Χίτλερ, πραγματοποιείται στο Μόναχο συνδιάσκεψη των μεγάλων δυτικοευρωπαϊκών δυνάμεων. Στη συνάντηση αυτή, όπως και σε όλες τις προηγούμενες συνεννοήσεις, δεν κλήθηκε η Σοβιετική Ένωση, η οποία είχε δηλώσει ότι θα τηρήσει τη συμφωνία και θα βοηθήσει την Τσεχοσλοβακία, αν έκανε το ίδιο, όπως όφιλε και η Γαλλία. Η απομόνωση της Σοβιετικής Ενώσεως, όπως είναι φανερό, εξυπηρετεί περισσότερο από όλους τον Χίτλερ. Με μικρές εκατέρωθεν παραχωρήσεις, επέρχεται η υποθητή συμφωνία. 2.800.000 Σουδίτες και 700.000 Τσέχοι παραδίδονται στο Τρίτο Ράιχ. Μελαγχολικός ο Νταλαντιέ, αποφασιστικός ο Τσάμπερλεν, ενώ ο Χίτλερ δηλώνει ότι η αδικία των Βερσαλιών αποκαταστάθηκε και έτσι στο μέλλον δεν θα εγείρει άλλες αξιώσεις. Περιχαρής ο Μουσολίνι επιστρέφει στη Ρώμη, διαλαλώντας ότι αυτός έσωσε την ειρήνη. Καθόλου ενθουσιώδης ο Νταλαντιέ, δεν μοιάζει να συμμερίζεται το ξέσπασμα του κόσμου στους κατάμεστους δρόμους. Όμως η γενική ανακούφιση είναι έκρηκτη. Ζήτω ο Νταλαντιέ, ζήτω η ειρήνη, επιμένουν οι Παριζιάνοι. Χάρη σε εμάς σώθηκε η ειρήνη, επιμένει και ο Τσάμπερλεν, επιδεικνύοντας με περηφάνεια τη συμφωνία. Ένα χαρτί που φτερουγίζει στον άνεμο. Η παράσταση του κατευνασμού συγκίνησε τη Δυτική Ευρώπη που με βαθύ στεναγμό ανακούφισης ξαναγύρισε στις διασκεδάσεις. Μετά το διαμελισμό του Τσεχοσλοβακικού κράτους, ακολουθεί τώρα η πλήρης διάλυσή του. Στις 16 Μαρτίου 1939 σχίζεται θεαματικά η Συμφωνία του Μονάχου. Γίνεται πλέον φανερό ότι ο Χίτλερ εμπέζει τις δυτικές δυνάμεις. Στην Πράγα, οι διαβάτες, ανύποπτοι για τα γεγονότα που εξελίχθηκαν ραγδαία μέσα στη νύχτα, κοιτούν τώρα με κατάπληξη τους φεοχύτονες στρατιώτες και τη θλιβερή παρέλαση που με επικεφαλής τον ίδιο τον Γερμανό δικτάτορα καταλήγει στο Δημαρχείο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός αναγγέλει κάθε τόσο την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων και την απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 8 το βράδυ. Καθώς οι στρατιώτες φτάνουν στο κέντρο της πόλεως, πολλοί κάτοικοι τραγουδούν με δάκρυα στα μάτια τον εθνικό ύμνο της Νεαρής Δημοκρατίας που βρίσκεται τώρα υπό γερμανική κατοχή ύστερα από 20 χρόνια ελευθερία. Ένα λακωνικό ανακοινωθέν του στρατηγού Φράνκο αναγγέλει τη λήξη του πολέμου. Έτσι πέφτει η αυλαία στο δράμα της εμφύλιας σύραξης που συγκλώνησε 3 ολόκληρα χρόνια την Ιβηρική Χερσόνησο.
Τώρα όμως, μετά το τέλος, σηκώνεται η αυλαία χιλιάδων δραμάτων που εκτυλίχθηκαν αθόρυβα και αποτελούν τα σκοτεινά παρασκήνια της μεγάλης τραγωδίας. Η σημερινή Ισπανία είναι το άθροισμα όλων αυτών των μικρών, θλιβερών προσωπικών δραμάτων. Είναι ακόμη η τραγική πραγματικότητα ενός ίστατου δίκαιου αγώνα σε έναν όλο και πιο περίπλοκο κόσμο. Ο Φράνκο αναδείχτηκε νικητής γιατί κατόρθωσε να συσπυρώσει υπό την ηγεσία του ολόκληρο το αντιδημοκρατικό στρατόπεδο μαζί με την Καθολική Εκκλησία. Ενώ στους δημοκρατικούς η αντίθεση ανάμεσα στο ριζοσπαστικό Η αλβανική κυβέρνηση απορρίπτει ιταλικές αξιώσεις που ισοδυναμούν με τη μετατροπή της Αλβανίας σε ιταλικό προτεκτοράτο. Στις 7 Απριλίου, ο Μουσολίνι διατάζει απόβαση των ιταλικών στρατευμάτων στις αλβανικές ακτές. Παρά τις παραδοσιακές φιλικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, η ιταλική κυβέρνηση καταλύει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την ακεραιότητα της Αλβανίας. Η αντίσταση που πρόβαλαν οι Αλβανοί δεν εμπόδισε τελικά την προέλαση των ιταλικών στρατευμάτων. Ο βασιλιάς εγκαταλείπει τη χώρα και η προσωρινή κυβέρνηση που ορίζεται από τους Ιταλούς προσφέρει το αλβανικό στέμα στον Ιταλό βασιλέα Βιτόριο Εμμανουέλε. Στις 20 Απριλίου, με την υπογραφή της Ιταλοαλβανικής Οικονομικής, Τελωνιακής και Νομισματικής Συμβάσεως, η χώρα περνά οριστικά υπό ιταλική κατοχή. Όταν το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα και οι Γάλλοι ζήτησαν επίμονα συνεργασία με τα Σοβιέτ για την αντιμετώπιση του Χίτλερ, η Βρετανική κυβέρνηση άρχισε δειλά να αναζητά μια συμφωνία χωρίς κινδύνους και δεσμεύσεις. Ωστόσο, οι Σοβιετικοί επιθυμούν σύντομα μια αμυντική συμμαχία. Οι Βρετανοί απαντούν με υπεκφυγές. Ο Χίτλερ γνωρίζει ότι οι Βρετανοσοβιετικές συνομιλίες ουσιαστικά απέτυχαν. Γνωρίζει επίσης ότι ο Βρετανικός λαός ήλπιζε σε σύμπραξη με τη Ρωσία. Πιστεύει λοιπόν ότι αν κατορθώσει να αποδείξει ότι αυτή η νέα ελπίδα είναι μάταιη, οι κυβερνήσεις της Βρετανίας και της Γαλλίας θα υποχωρήσουν και θα υποχρεώσουν την Πολωνία να παραδώσει τον Ντάντσιχ χωρίς πόλεμο. Στις 22 Αυγούστου 1939, ο Υπουργός των Εξωτερικών του Τρίτου Ράιχ, Φον Ρίμεντροπ, φεύγει για τη Μόσχα. Το Γερμανο-Σοβιετικό Σύμφωνο, που υπογράφεται ξαφνικά στη Σοβιετική Πρωτεύουσα, υπαγορεύτηκε, όπως υποστηρίζουν οι Σοβιετικοί, από τη διφορούμενη και αντιφατική πολιτική των δυτικών δυνάμεων. Ο κόσμος μένει κατάπληκτος. Αν στη συγκεχημένη διπλωματία της τελευταίας δεκαετίας υπήρχε μία βεβαιότητα, ήταν ότι οι Ναζί και οι κομμουνιστές είναι αδιάλακτοι εχθροί. Ο Χίτλερ θεώρησε ότι με το σύμφωνο εξασφάλισε την ουδετερότητα των Δυτικών. Η Βρετανία και η Γαλλία δεν θα τολμήσουν τώρα να φτάσουν σε πόλεμο, δεσμευόμενες από την εγγύηση των πολωνικών συνόρων, αν η Πολωνία επιμείνει στο ζήτημα του Ντάντσιχ. Ο Στάλιν παράλληλα υποψιαζόταν ότι οι δυτικές κυβερνήσεις δεν δέχονταν τη Σοβιετική Συμμαχία επειδή ήθελαν να ικανοποιήσουν τον Χίτλερ και, όπως πέρυσι στο Μόναχο, να αποφύγουν τη σύγκρουση. Και αν δεν το κατάφερναν, ο πόλεμος να άρχιζε με επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως. Ήδη στην Άπο Ανατολή, ο Σοβιετικός στρατός αντιμετώπιζε την επίθεση της Ιαπωνίας στη Μαντζουρία. Η Συμφωνία του Μονάχου υποτίθεται ότι θα εγγενίαζε μια νέα εποχή στις διεθνείς σχέσεις.
Υπάρχει όμως άλλο ένα γερμανικό παράπονο, κατάλοιπο των Βερσαλιών, που ο Χίτλερ σκοπεύει να ζητήσει να λυθεί. Το Ντάντσιχ. Αυτή η ελεύθερη πόλη της Βαλτικής, με πληθυσμό εξ ολοκλήρου γερμανικό, βρίσκεται στη μόνη έξοδο της Πολωνίας προς τη θάλασσα που χωρίζει σαν διάδρομος την Ανατολική Προσία από την υπόλοιπη Γερμανία. Το Βερολίνο πιέζει τους Πολωνούς να παραχωρήσουν τον Ντάντσιχ, καθώς και μια οδική και σιδηροδρομική αρτηρία που θα συνδέει τα δυτικά με τα ανατολικά γερμανικά εδάφη. Η επίμονη άρνηση της Πολωνίας βασίζεται στο αξίωμα της ισορροπίας ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση. Ανάμεσα δηλαδή στους δύο γειτονές της που τους θεωρεί επικίνδυνους και σαν φίλους και σαν εχθρούς. Τελικά, την αυγή της 1ης Σεπτεμβρίου 1939, τα γερμανικά στρατεύματα διασχίζουν την Πολωνική Μεθόριο, ενώ τα αεροπλάνα της Luftwaffe σπέρνουν τον όλεθρο και αχρηστεύουν τα πολωνικά αεροσκάφη στα αεροδρόμια. Πρόσχημα της εκστρατείας, πολωνικές ομότητες κατά της γερμανικής μειονότητος και συνοριακά επεισόδια. 53 γερμανικές μεραρχίες προελάβουν από 3 διαφορετικά σημεία τη στιγμή που τα γερμανικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν ανελαίητα τη Βαρσοβία. Πρώτη φορά στην ιστορία του πολέμου εφαρμόζεται η θεωρία της ταχυκίνητης επιθέσεως, συνδυασμός τεθωρακισμένων αεροπορίας και ναυτικού, που τα αποτελέσματά της παρομοιάζονται με του κεραυνού. Εμβρόντιτος, ο απειρχαιωμένος στρατός της Πολωνίας υποχωρεί. Η σύμμαχος της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας δέχτηκε απρόκλητη επίθεση. Στις δύο χώρες δεν απομένει παρά να κηρύξουν πόλεμο στον εισβολέα. Καλούνται στα όπλα όσοι είναι από 19 έως 41 ετών. Το βρετανικό τελεσίγραφο στέλνεται στο Βερολίνο στις 3 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες μετά την εισβολή. Οι Γάλλοι, ακολουθώντας όπως πάντα τη Βρετανία, κηρύσουν και αυτοί τον πόλεμο την ίδια μέρα. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έχει αρχίσει.